στέκεσαι. Δεν υπάρχει ηλικία. Να, τώρα θα το πω. Ναι. Ενώ δεν ήθελα να το πω. Ναι. Και με βλέπετε, δύο μέρες δεν το έχω συζητήσει. Πήγε ο γιος μου με τον πατέρα του, τον Γιώργο Λιάγκα, μια και το είπε, το λέω, δεν θα το έλεγα. Αλλά αφού το είπε, και σε ευχαριστώ, Γιώργο μου, που μίλησε έτσι ωραία για το παιδί μου. Την Ατάσα, την ονά του. Προφανώς και άλλοι παρέα, αλλά εγώ αυτούς ήξερα. Το παιδί μου έπαθε πλάκα. Με τη Μαρινέλα. Λες τώρα ένα παιδί 20 χρονών. Πώς θα ταυτιστεί, ας πούμε, τι είναι για αυτόν διασκέδαση. Ένα παιδί που κάνει άλλα πράγματα. Θα πάει στα κλαμπ, θα πάει. Τη ηλικία του πιο πολύ, ναι. Που θα ξέρει μια γυναίκα. Έμεινε άφωνος. Μου έστελνε βίντεο για να μου δείξει ότι έχει πάθει πλάκα. Πολλά τραγούδια τα ήξερε. Όχι μόνο μέσα από εμάς, αλλά επειδή πολλά από αυτά, ο παππούς με την κιθάρα όλα αυτά τα χρόνια, στα μεγαλώματα των παιδιών, κάποια τραγούδια, τα ακούει συνέχεια στα τραπέζια να τα τραγουδάμε. Τα ξέρουμε χωρίς να ξέρουμε. Άρα του ήταν γνώριμα. Άλλα από ταινίες. Το όνομα Μαρινέλα το ξέρει, αλλά δεν είχε εικόνα τι σημαίνει να βλέπεις αυτή τη γυναίκα θρύλο πάνω στη σκηνή. Είναι σοκ. Και μου έλεγε, που δεν θα τα πω στον αέρα αυτά, αλλά θα σα τα πω στο διάλειμμα, πώς του έκανε πλάκα όταν πήγε να ρεγγίσει το καμαρί να ευχαριστήσει, να συστηθεί και τα λοιπά. Γιατί τον έβλεπε και του είπε, σε έβλεπα που τράβαγες βιντεάκια. Δεν ξέρω πού καθόντουσαν. Πάντως έτσι μου είπε το παιδί μου. Και τη είπε ότι τι ενέργεια είναι αυτή, έχω τρελαθεί. Και του είπα: καλά, τι νομίζω ότι είμαι γεννημένη το τότε είμαι, δεν θα πω. Και ο γιος μου έπαθε πλάκα. Μου λέει: και χιούμορ, και ενέργεια, και φωνή, και ωραίος άνθρωπος. Μου λέει: τρελάθηκα μαζί της. Εγώ θα ξαναπάω και του χρόνου. Λέω: πες να σου κρατήσουν μια θεσούλα, γιατί όλοι θέλουν να πάνε να δουν τη Μαρινέλα.